Καλή σας ημέρα. Είμαστε στην Οδό Δημοκρατία, στο Ζωγράφου, εδώ, στο χώρο που βλέπετε πίσω μου, που είναι πρώην δημοτικό πάρκινγκ. Mm-hmm. Τη Δευτέρα, 13 του μηνός, που ανοίγουν τα σχολεία, θα στεγαστούν 73-74 πεντάχρονα παιδάκια από σχολικής ηλικίας. Είμαι εδώ με δύο από τους γονείς. Έχουν μαζευτεί πίσω είναι πάρα τα κοντέινερ, αυτά που βλέπουμε. Όπως θα δείτε. Πίσω λοιπόν είναι τέσσερις σχολικές αίθουσες, Ιορδάνη. Κοντέινερ, δεν τις λες σε σχολικές αίθουσες. Είναι αυτές οι κατασκευές που είναι και ελαφριού τύπου. Ανάμεσα υπάρχει ένας χώρος σαν διάδρομος όπου θα παίξει ρόλο προαυλίου. Υπάρχει μια τουαλέτα και γύρω-γύρω βλέπετε πολυόρφες πολυκατοικίες και φυσικά βλέπετε και τα σπίτια, τον ακάλυπτο για παράδειγμα. Νόμιζα ότι είναι σχολικό συγκρότημα. Αυτό είναι σε ακάλυπτο ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Αυτό ήταν πάρκινγκ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν δημοτικό πάρκινγκ. Αυτό ακριβώς. Βάζανε τα αυτοκίνητα και τώρα δημοτικό πάρκινγκ. Ούτε 500 τετραγωνικά δεν πρέπει να είναι η κατάσταση αυτή. Εκεί δεν έχει ήλιο καθόλου. Βλέπουν ότι αυτό έχω να σας πω δε ότι στήθηκε προχθές, Δευτέρα. Δεν υπήρχε. Και έχει αυτό νερό, αποχέτευση. Είναι το παράρτημα του 11ου νηπιαγωγού. Με πόσα παιδάκια έχω δίπλα μου τον κύριο Γιαννόπουλο, είναι γονιός. Είναι 74 τα παιδιά που θα πρόκειται να φιλοξενηθούν εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε κι εσείς, η ίδια εικόνα δηλαδή δείχνει ότι μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση. Στην ουσία 4-4,5 χρόνια έπειτα από την νομοθετική κατοχύρωση της δίχρονης προσχολικής αγωγής, παιδιά 4 και 5 ετών, με απόφαση του Δήμου Ζωγράφου και ύστερα από χρόνια αδράνειας, θα τοποθετηθούν εδώ 74 νήπια και προνήπια σε αυτές τις απαράδεκτες. Πόσα παιδιά σε κάθε τάξη. Ο κλιματισμός είναι. Έχετε κλιματισμό, κύριε εδώ, Γιαννόπουλε. Έτσι. Δηλαδή το καλοκαίρι. Μάλιστα. Συγγνώμη, πόσα παιδιά σε κάθε τάξη. Είναι οι τρεις τάξεις θα έχουν 18 παιδιά και μία με 19 παιδιά. Αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα, δεν είμαστε σίγουροι για το πιθανό ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν και παιδιά και από άλλα νηπιαγωγεία. Δηλαδή να μεγαλώσει ο αριθμός. Αν και ήδη ο αριθμός είναι ακατάλληλος, απαγορευτικός. Μέσα στα δύο αυτά κοντέινερ για 72 δεν ήταν κοντέινερ, καλά δεν βλέπω. Για 74 παιδιά. Είναι τέσσερα κοντέινερ, είναι τέσσερις αίθουσες. Μία βοηθητική για τους δασκάλους και δύο, ας τις πούμε, τουαλέτες. Για 74 παιδιά είναι μικρός ο χώρος. Μα και όλα αυτά γίνονται, παιδιά, για να αραιώσουν οι υπόλοιπες τάξεις. Το προάβλιο ακριβώς του χώρου. Αυτά γίνονται για να αραιώσουν οι τάξεις, να μην είναι πολλά παιδιά σε μία τάξη. Και φτάσαμε ήδη τα 20. Βέβαια. Και κοίτα τώρα να πέσει μια νύπια. Να σας πω, κύριε Χασαμπόπουλε, δεν είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Μακάρι να παίρνανε μέτρα και ο Δήμος και το Υπουργείο Παιδείας για να αραιώσουν οι τάξεις εν μέσω πανδημίας. Ο λόγος που είναι στην πραγματικότητα οι υπάρχουσες υποδομές νηπιαγωγείων στο Δήμο μας δεν αρκούν για να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή. Δηλαδή να πάνε και τα τετράγωνα παιδιά. Δεν είναι λόγω κορονοϊού αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι λόγω κορονοϊού. Είναι γιατί δεν έχετε κτίρια εκεί σχολικά. Όχι. Άρα... Μάλιστα. Άρα να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο Δήμος Ζωγράφου πέρυσι ήταν ο ένας από τους 5 Δήμους πανελλαδικά που δεν εφάρμοσε τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Δεν μπορούσε δηλαδή να βάλει ούτε αυτούς τους οικίσκους. Το κάνει φέτος. Βρήκε δηλαδή κάποια οικόπεδα ελεύθερα στο Δήμο και τελευταία στιγμή εγκαθιστά. Πότε θα πάνε τα παιδιά σχολείο, πότε ξεκινάει το σχολείο, τα νήπια. Να μας τα πει και Ανθή και η κυρία Μακρυγιάννη που είναι δίπλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μητέρα μαθητή και η κυρία Μακρυγιάννη. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Μακρυγιάννη. Δυστυχώς τη Δευτέρα, 13 του μήνα, τα παιδιά πρέπει να είναι εδώ. Πότε είναι, την άλλη. Ο χώρος είναι άκρος ακατάλληλος. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η κατάσταση προς το καλύτερο σίγουρα. Τα παιδιά είναι αρκετά που πρέπει να έρθουν και να στεγαστούν σε αυτά τα υποτιθέμενα. Κυρία Μακρυγιάννη, εσάς το παιδί είναι πρωτάκι, η πρώτη φορά θα πάει στο νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο θα πάμε φέτος κανονικά μέχρι πέρυσι, επειδή όπως σας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, δεν ήταν στο Δήμο μας υποχρεωτική η φοίτηση σε νηπιαγωγείο, τα είχαν πάρει καταναγκαστικά σε παιδικό σταθμό. Μάλιστα. Καλά, τώρα έτσι όπως το βλέπουμε, δεν είναι χώρος αυτός για τη Δευτέρα να πάνε παιδάκια. Ασφαλώς και δεν είναι χώρος. Να μπουν μέσα στις τάξεις και να παίξουν. Γιατί μιλάμε για παιδάκια πόσο χρονών, 5? 4 και 5 χρονών. Και πού τώρα